Πραγματικά μια αγκαλιά κατσούνες έχω να στείλω στο φίλο μας τον Ιωάννη από τη Μάνδρα Αττικής. Το φίλο μας και συλλέκτη κατσουνών Ιωάννη από τη Μάνδρα Αττικής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνεις και τις τόσες φορές που μας έχεις προτιμήσει. Έχω χάσει για ακόμα μια φορά το μέτρημα μέσα στους συλλέκτες. Δεν ξέρω πόσες κατσούνες έχεις. Πραγματικά στείλε μου μια φωτογραφία ή πες μου θύμισέ μου πόσες κατσούνες έχεις. Όχι μόνο από εμά, στη συλλογή σου. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο που θέλω να κάνω για αυτό το βίντεο είναι εκτός πέρα, πέρα από το ότι θέλω να σας δείξω τις κατσούνες, είναι ότι χαμός. <laughs> Κάθε κατσούνα είναι μοναδική. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο, ο Ιωάννης πέντε κατσούνες οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Και θα ξεκινήσω με τυχαία σειρά, μόνο την τελευταία θα αφήσω στο τέλος, γιατί θέλω πραγματικά να τις δώσουμε την προσοχή που τις ταιριάζει και θα σας εξηγήσω το γιατί. Ξεκινά όμως με μια πανέμορφη, ιδιαίτερη, ξεχωριστή, κριτική κατσούνα φτιαγμένη με τον παραδοσιακό τρόπο από ξύλο σκίνο, όπως βλέπετε εδώ που είναι πραγματικά ένα στολίδι, μια ομορφιά και μπορείτε να στηριχτείτε πάνω του άφοβα και οι ομορφιά τη συγκεκριμένη κατσούνα δεν είναι από τα δικά μας χεράκια αλλά είναι από τα χεράκια της ίδιας της φύσης που τις έχει δώσει αυτούς τους υπέροχους εδώ ρόζους καθώς και τις φυσαλίδες που βλέπετε να έχει γύρω-γύρω περιμετρικά. Την κάνουν πραγματικά πανέμορφη. Αποξύλο σκίνου, αν θέλετε κάτι τέτοιο. Σα αφήνω από την άλλη πλευρά να μην τις μπερδέψω. Αποξύλο αστύρακα. Μία κατσούνα σκαλιστή στο τελείωμα της κούρμπας με κεφάλι φιδιού όπως βλέπετε εδώ πέρα και τη φλίδα σε κάποια σημεία του ξύλου. Δεν το έχουμε καθαρίσει τελείως, έχουμε αφήσει τη φλίδα και κάνει αυτά τα ωραία νερά, τα οποία είναι σαν να είναι το δέρμα φιδιού ουσιαστικά. Από ξύλο αστήρακα, ένα ελαφρύ ξύλο το οποίο μπορείτε να επιλέξετε αν χρειάζεστε μία κατσούνα, ένα μπαστούνι για καθημερινή στήριξη. Από ξύλο πρίνου η επόμενη κατσούνα. Μία κατσούνα χρηστική για κάθε είδους χρήση, μπορείτε πραγματικά να την επιλέξετε και να στηριχτείτε πάνω τη σάφοβα. Είναι για πεζοπορία, για κυνήγι, για στήριξη, για ορειβασία, για, ό,τι, για διακόσμηση, για ό,τι ακριβώς θελήσετε. Κλασική, αυθεντική, ανθεκτική κατσούνα για κάθε χρήση. Πω, 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 δεν, τελειώνουν. δεν τελειώνουν ούτε οι κατσούνες ούτε το βίντεο. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα δείχνοντάς σας την κατσούνα από ξύλο λιτσικουδιάς. Στη βαρού τύπου κριτική κατσούνα με διπλό γυρίσμα, γύρισμα, χρώμα, χρώμα σχεδόν άσπρο, κίτρινο άσπρο και με το πάτημά της να είναι αρκετά παχύ για καλύτερο πάτημα. Από ξύλο αν θέλετε έτσι ένα ανοιχτόχρωμο ε, ξύλο. Ελπίζω να μην κάνω ζημιά και να μην γίνει χαμούλης. Και άφησα στο τέλος <χ> <χ> κάτι πάρα πολύ special που δεν συνηθίζουμε να κάνουμε στο katsounes.gr αλλά το κάναμε επειδή μας το ζητήσατε. Χειροποίητη γκλίτσα από το katsounes.gr ειδικά διαμορφωμένη για πεζοπορία. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι θα μπορούσατε να κάνετε μια πεζοπορία με μια γκλίτσα. Εμεί το σκεφτήκαμε για εσά και σα την προτείναμε. Χειροποίητη, αυθεντική γκλίτσα από το κατσούνε.gr με μεταλλική σφίνα όπω βλέπετε στο κάτω μέρο και με ωραίε έτσι καμπύλε οι οποίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω λαβέ για ανάβαση και κατάβαση. Και φυσικά το τελείωμα τη γλίτσα είναι επιπρόσθετο σκαλιστό και φίλοι μου, οι κατσούνες τελείωσαν. κατσουνάδα όμως δεν έχετε ακούσει ακόμα και θα την ακούσετε τώρα. Μια ειδικά φτιαγμένη κατσουνάδα για το φίλο μας τον Ιωάννη από τη Μάνδρα Αττικής. Ψάχνεις κατσούνα μοναδική να πάρεις να κρατήσεις και στην πιο ψηλή κορυφή περήφανος να την επερπατήσεις. Τέτοιες κατσούνες μόνο στο κατσούνε.gr. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σα στο κανάλι μα στο YouTube, να μα ακολουθήσετε σε όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο εσεί επιθυμείτε και σα είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιείτε, πιο ευχάριστο ίσω. Ε, παντού θα βρείτε άλλωστε κάτσουνε.gr. Πάντου. Γεια σας.